βρισκόμαστε σήμερα στη Διόρυγα της Κορίνθου. Μια επίσκεψη αυτοψία για να δούμε πώς εξελίσσονται τα έργα. Όλα εκτελούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχε προβλεφθεί αρχικώς. Στα μέσα Ιουλίου προβλέπεται να ανοίξει η Διόρυγα και να μπορέσει να λειτουργήσει από τα μέσα Ιουλίου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου για φέτος το καλοκαίρι. Και την επόμενη χρονιά ο στόχος είναι, όπως προβλέπεται και από τη σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα, να ανοίξει τους 4 καλοκαιρινούς μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, και το μεθεπόμενο καλοκαίρι να ανοίξει και να μην ξανακλείσει, γιατί σύμφωνα με την σύμβαση για την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να έχει παραδοθεί το έργο. Αυτά, και χαίρομαι για την εξέλιξη ενός πολύ δύσκολου έργου και το οποίο εξελίσσεται εντός χρονοδιαγράμματος για να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά η Διόρυγα της Κορίνθου.